αξιοθέατο που δεν πρέπει να χάσει κανείς όταν επισκεφτεί την Αμοργό είναι ο εγκαταλειμμένος Ασφοντιλίτης που είναι σε ένα οροπέδιο. Ζούσαν βοσκοί εδώ, τώρα πρέπει να είναι ελάχιστοι μόνο για το καλοκαίρι. Δύο-τρία σπίτια έχουν ανακαινιστεί με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, όλα εδώ στην Αμοργό είναι πολύ πολύ προσεγμένα. Κρατούν την παράδοσή τους, κρατούν την αρχιτεκτονική γραμμή, παρότι είμαστε σε ένα οροπέδιο πολύ 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 ψηλά. Πηγάδια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ένας οικισμός τελείως έρημος. Πρέπει να ζουν 1-2 βοσκοί. Αξίζει κανείς να τον επισκεφτεί. Πολύ φυσάει εδώ πάνω πάντα, ε! Όλο το. Πώς σας λένε! Μένεις εδώ! Οπ, πάει! Πάει! Πώς είναι η ζωή εδώ πάνω? Εδώ η ζωή είναι δύσκολη, δεν. Τώρα τα νερά τα πας που στη Μάντρα! Πού μένεις εδώ κοντά, ε! Εδώ κοντά. Μένει άλλος εκτός από σένα εδώ! Τώρα δεν μείνει κανένας. Παλιά μείναν εδώ 5-6-10 οικογένειες, τώρα δεν μείνει κανένας. Βοσκοί είναι όλοι, ε! Ήτανε, τώρα δεν είναι. Υπάρχει ένα ταβερνάκι εδώ. Ναι. Είναι ανοιχτό? Ανοιχτό. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Νικόλαος, λοιπόν, είναι αυτό το εκκλησάκι. Τα νερά του και το μουλάρι πηγαίνει μόνο του. Στο καλό! Λοιπόν, στην άκρη του πουθενά είναι το καφέ αναψυκτήριο, το στέκι του Μαχαίρα. Σας ημέρα. Καλημέρα. Να μου πείτε πώς σας λένε. Σοφία. Κύριε Σοφία, από πού είστε? Από Νεγιάλη. Και έρχεστε κάθε μέρα εδώ? Κάθε μέρα στον Ασφοντιλίτη για το μαγαζί. Λοιπόν, έρχεται κόσμος εδώ? Έρχεται, ναι. Έλληνε, Γάλλοι, Ιταλοί, ότι... Τι τους μαγειρεύετε? Είναι τα ρεβίθια των πεσιαλιστών, τον καλύμιο. Δηλαδή, πώς είναι, για πες μου. Ντομάτα στο φούρνο με κρεμμύδι. Α, ναι. Τα ξέρετε ότι είναι δικά μας, ε. Έχετε φούρνο εδώ? Δίπλα. Δίπλα. Με τσιρόφουρνο μαγειρεύομαι. Κάνω κατσικάκι λεμονάτο, γιουβέτσι, κοτόπουρνο. Κάθε μέρα αυτό? Κάθε μέρα αυτά. Το καλοκαίρι φαντάζομαι μόνο, έτσι? Ναι, το καλοκαίρι. Τα γυρεύει ο κόσμος αυτά. Έχετε κόσμος? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και πότε είναι το σερβίρισμά σας, τι ώρα περίπου? Από τις 12 και μετά. Μέχρι? Ανάλογα τους πελάτες. Άμα κάθουσαμε αργά, κάθομαι. Άμα δεν κάθουσαμε. Τώρα κάτι μου μυρίζει ωραία. Τι είναι? Γιουβέτσι κάνω εδώ για να το βάλω στο φούρνο μετά. Α, αυτό είναι το μένου σήμερα? Σήμερα έχει ρεβίθια, έχει κατσικάκι λεμονάτο. Τα ρεβίθια στο φούρνο τώρα? Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Τα ρεβίθια είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Και εκεί που πάμε να φύγουμε, μαθαίνει ότι είμαστε από την Κάλυμνο και μας λέει ότι γνωρίζει Καλύμνιους, ε! Ναι, γνωρίζαμε τον Κλειδαρά. Γνωρίζαμε τον Στάλα. Να. Τον Μανώλη που πέθανε. Τι λέτε! Ναι. Γνωρίζομαι όλους τους ψαράδες, τους αλαφούζιδες. Αλήθεια! Όλους τους ψαράδες. Όσοι έχουν περάσει από εδώ, το Σκέφο, την Πιζάνιδες.
Πολύ ωραία. Ναι, όλους καλύμουν. Από εκεί μάθετε για το δικό μας το ψητό, το ρεβίθι. Το ρεβίθι το κλειδαρά η γυναίκα, η Γαλαφιανή. Ναι, ήρθε και σας είπε τη συνταγή. Αυτή μας την έδωσε συνταγή. Αρέσει στους ξένους. Πολύ. Πολύ, Κάθε μέρα το κάνει, κάθε μέρα τα τρώνε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είστε και πολύ γλυκιά μάλιστα, Η κυρία Σοφία Λιδιάκη μας κέρασε ψημένη ρακή και τη χαιρετούμε. Στο καλό να πάτε, καλό δρόμο.